Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ. Εγώ σε μισά λάθος. Και ένα από τα χαρακτηριστικά ημών των δεξιών είναι μας αρέσει η ιεραρχία και οι τάξεις. Άρα που τη λένε αυτοί δέχομαι την παραχώρηση του λόγου από τον Χρήστο. Με το οποίο οφείλω να πω εισαγωγικά, για να το ξέρετε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και καλά σας λόγια για την κυβέρνηση. Πιστεύω ότι το καλύτερο μυστικό επιτυχία της κυβερνήσεως, θα πω μετά γιατί αυτή δεν είναι επιτυχημένη και πρέπει να το λέμε και δεν το κρύβουμε, είναι η πολύ καλή μας συνεργασία μεταξύ μας. Σε πάρα πολλές κυβερνήσεις, εγώ έχω υπάρξει ήδη μέλος τριών διαφορετικών κυβερνήσεων, αυτό δεν είναι ο κανόνας. Στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, τουλάχιστον οι υπουργοί που έχουμε την καθημερινή, αναγκαστικά του θεσμού δηλαδή, εφαρμοσβητήτων μας, συνεργασία, η συνεργασία μας είναι άριστη. Εγώ δεν ειδικά με το φίλο του Σταϊκού, να σας πω αυτό, το λέω πολλές φορές, έχω ταιριάξει πάρα πολύ λόγω διαφορετικότητος. Δείτε πώς γίνεται αυτό. Δεν είναι θέμα έλξεως, είναι θέμα συνθέσεως. είναι θέμα συνθέσεως. Προσέξτε, είναι σαν το αυτοκίνητο. Για να μπορέσεις να οδηγήσεις το αυτοκίνητο, χρειάζεσαι και γκάζι και φρένο. Αν έχεις μόνο γκάζι, θα πέσει γκρεμό, αν έχεις μόνο φρένο, θα μένεις ακίνητος. Με τον Χρήστο έχουμε πετύχει αυτή την ισορροπία και αυτό που μας έχει βοηθήσει να παίρνουμε πάσεις σωστές και σωστό το χρόνο. Ούτε πολύ γρήγορα, ούτε πολύ αργά. Ούτε πολύ ρυψοκίνητος, εγώ γενικά είμαι λίγο πιο πολύ του ρίσκου. Να το πω αυτό. Λοιπόν, τώρα, θέλω να ευχαριστήσω όλα τα επιμελητήρια της χώρας αυτά τα 3,5 πλέον σχεδόν χρόνια που έχω την πολιτική ευθύνη των επιμελητηρίων ως υπουργός ανάπτυξης και επενδύσεων. Σας ξέρω πια όλους, έχω συναντηθεί με όλους σας πάρα πολλές φορές. Έχουμε κάνει ιδιαίτερα μέσω της πανδημίας άπειρες συναντήσεις Zoom, συζητήσεις κατηδίαν στο γραφείο μου, ούτε βάζω πόσες. Και είμαι υπερήφανος και το λέω και πιστεύω ότι αναγνωρίζετε ότι αυτό το διάστημα θα αποδείξει ότι είμαι ένας υπουργός που σέβεται επιμελητήρια. Για μένα ο επιμελητηριακός θεσμός είναι ένας ιερός θεσμός, εξαιρετικά χρήσιμος για την επέδοση της υγιούς επιχειρηματικότητας στην οικονομία, εξαιρετικά χρήσιμος για την ανάπτυξη της οικονομίας. Είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ όλων των κυβερνήσεων και της πραγματικής οικονομίας. Είναι πράγματι εύκολος όλος κάποτε να γίνεται υπουργή. Η δημοκρατία είναι ωραία για να μπορεί να αναδασόμαστε στους όλους. Ένα από τα προβλήματα της κυβερνητικής εξουσίας όσο ανεβαίνει στην ιεραρχία είναι ότι μπορεί να πέσει την παγίδα να χάσει την επαφή με τον πραγματικό κόσμο. Διότι συναλλάσσει εγώ με τους ίδιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια συγκεκριμένη άποψη και αντίληψη των πραγμάτων. Ένας λοιπόν υπουργός ανάπτυξης έχει φυσικά την ευκαιρία να αλλάξει με τους ιδιωτές των μεγάλων φαν, των μεγάλων βιομηχανιών, των μεγάλων εξαγωγέων. Εάν μόνο αυτούς βλέπεις κάθε μέρα, η αντίληψή του για το πρόβλημα της οικονομίας είναι αναγκαστικά αυτή που βλέπουν αυτοί οι άνθρωποι. Η οποία όμως είναι πολύ διαφορετική από την πραγματικότητα. Διότι στο επίπεδο που βρίσκονται αυτοί, η πραγματικότητα είναι μια διαφορετική πραγματικότητα. Εάν όμως ο υπουργός δεν έχει αντίληψη της συνολικής εικόνας της οικονομίας, τότε δεν θα μπορέσει, Δήμαρχε, να πάρει σωστές αποφάσεις. Άρα λοιπόν, δώσαμε κατόπιν υποδείξεις των επιμελητηρίων. Δεν λέω ότι δεν έχουμε κάνει λάθη. Όποιος κάθεται σπίτι του δεν κάνει λάθη. Όποιος παίρνει την ευθύνη να αναλάβει, να λύσει προβλήματα και να πάρει αποφάσεις, θα κάνει σίγουρα και λάθη. Όπως λέει ο Σοφοκλής, ντροπή δεν είναι να κάνεις λάθος. Ντροπή είναι να συνεχίζει την ίδια πορεία αφού καταλάβει ότι έκανες λάθος. Εμείς τουλάχιστον ως κυβέρνηση, το λέω από τους συναδέλφους με παρόντες που τους ευχαριστώ που είναι μαζί μας σήμερα, με τους οποίους έχω μια εξαιρετική επίσης συνεργασία, όταν κάτι μας εξηγούν ότι δεν το κάναμε, το παράζουμε. Γιατί δεν είμαστε λάντας. Και τώρα, την άλλη βασική μου καθήν το νομοσχέδιό μας, την Υπουργία Αγάπη και Μεδίσμα και τα επιχειρηματικά και την Ιταλικά Πάρκα, μέσα έχω και μια σειρά διατάξεων. Για τα επιμελητήρια, προς ικανοποίηση δικών σας ετοιμάτων, νομίζω πρέπει να έχω ικανοποιήσει το 95% των ετοιμάτων μου. Και έχουμε λύσει προβλήματα που χρόνιζαν πάρα πολλά χρόνια. Αυτά που είστε επιμελητήρια. Θα ήθελα να πω και δύο λόγια, πρώτα για την παρουσία του Ιδέα Οικονομικού και μετά πέντε λόγια για την οικονομία του που βρισκόμαστε. Δεν θα μιλήσω πολύ. Θέλω να ακούσω και τον Χρήστο. Τσίπρα
Ανδρουλάκη Βαρουφάκη Κουτσούμπα. Μάλιστα. Κάτσε να δεν λέω. Δεν αποκλείεται μαθηματικά. Μαθηματικά αυτό είναι κάτι που μπορεί να συμβεί. Ακόμα και αν είναι δηλαδή 35%, 36% την πρώτη Κυριακή, μαθηματικά δεν μπορεί να συμβεί. Του είπα εγώ αυτό που πιστεύω. Λέει, αν τυχόν του τυφλώσει ο Θεός και κάνουν τη διακυβέρνηση, θα συμβούν δύο πράγματα. Ένα πολύ κακό και ένα πολύ καλό. Μου λέει δηλαδή, λέω θα κυβερνήσουν, άρα η Ελλάδα θα καταστραφεί. Θα είναι άλλα 100 δισεκατομμύρια ζημία, ο Μαρουφάκης δεν έχει τελειώσει τη δουλειά από την επόμενη φορά, έχει όρεξη να κάνει κι άλλε ζημίε. Άρα αυτή η φάρμα θα το ευχαριστήσει. Και το δεύτερο, του λέω το πολύ καλό, θα κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία με 70% για 50 χρόνια. Θα γίνει σαν τη Σιγκαπούρη, λέει, θα έχουμε μία κυβέρνηση και πάμε. Μια λέξη, λέω και παίρνει. Μετά πέρα του αστείου, δεν θα σου. Διότι τα κόμματα που θα συμπτύξουν μια τέτοια κυβέρνηση απλά θα κατασταθούν, θα ισοπεδωθούν. Τι κάνει δεν θέλει να ισοπεδωθεί. Άρα, θα πάμε την πρώτη Κυριακή να πάμε ένα υψηλό ποσοστό τέτοιο που δεν θα αφήνει κανένα περιθώριο εμβολία για το ποιο είναι πρώτο κόμμα και ποιον θέλει για πρωθυπουργό ελληνικό λαό. Και να πάμε τη δεύτερη Κυριακή, δεύτερο γύρο δηλαδή, με ηρεμία να πάρουμε την δυναμία μα και να συνεχίσει ο πραγματικά καλό πρωθυπουργό και να έχουμε μετάξει τη δουλειά του. Γιατί ο Κυριακή θα είναι καλό πρωθυπουργό. Όσο λέτε αυτέ τι μέρε ταξίδι στη Νέα Υόρκη, όλη η περηφάνεια μπορεί να αισθάνεσαι. Θα σου το πω πως το πιστεύω. Έχουμε ένα πρωθυπουργό, πάει στην Αμερική, μιλάει τέλεια αγγλικά, καλύτερα από του Γηγενεί. Πάει στο Βερολίνο, μιλάει τέλεια γερμανικά, καλύτερα από του Γηγενεί. Πάει στο Παρίσι, μιλάει τέλεια γαλλικά, καλύτερα από του Γηγενεί. Και μετά πάει στο βίντεο του Τσίπρα με τον Κλίντον και πάει τότε και σε πιάνει φρίκι. Και τελειώνει η κουβέντα του με τον πρωθυπουργό. Δεν μπορεί να υπάρχει σύγκριση. Εμένα όταν με ρωτάνε να ξέρει Τσίπρα, δεν μπορεί να κάνουμε τόσο κακό στο Μητσοτάκι να τα λίγα που ασχετούμε τον Τσίπρα. Δεν το πει. Και τον Μητσοτάκι δεν το πει. Αυτή γίνεται τώρα. Άρα είναι προφανέ ότι ο Κυριάκο πρέπει να συνεχίσει να είναι πρωθυπουργό. Είναι καλό πρωθυπουργό. Και το καλό πρωθυπουργό δεν το λέω γιατί είμαι αντιπρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία και με έχει τιμήσει με την. Το κινητό αυτό. Πρόεδρε. Δεν λέω ποια κυρία σε πήρε, δεν ξέρω. Δεν γνωρίζω. Όταν βλέπω ονόματα κυριών. Μην έχουμε και δράματα στην εταιρεία. Λοιπόν, θα θέλω τώρα από την οικονομία που αφορά λίγο περισσότερο εμένα και τον Χρήστο. Και ό,τι πω αφορά και τα δύο υπουργεία, διότι τα αποτελέσματα της οικονομίας δεν είναι αποτέλεσμα της. Θα ακούτε ανάπτυξη 80%. Αυτό δεν είναι για το Υπουργείο Ανάπτυξη μόνο. Προφανώς είναι επιτυχία και το Υπουργείο Ανάπτυξη. Αλλά για να πάει καλά η οικονομία δεν μπορεί να κάνει κάτι το Υπουργείο Ανάπτυξη και εξηλώνει το Υπουργείο Οικονομικών. Δεν θέλει να κάνει ανάπτυξη, δεν είναι. Άρα είναι μια συλλογική επιτυχία. Όταν είχα αναλάβει το αξίωμα αυτό, στις πραγματικές δηλώσεις είχα πει ότι είμαι πολύ τυχερός και πολύ άτυχος. Δηλαδή, αναλαμβάνω ένα Υπουργείο στο οποίο τα αποτελέσματα είναι απολύτως μετρήσιμα. Εδώ στο Υπουργείο, αυτό και στο Υπουργείο προφανώς, το ίδιο πράγμα είναι. Δεν είναι Υπουργεία που μπορείς με μια ωραία εκπομπή τηλεόραση, με μια ωραία ομιλία στη Βουλή, με λίγο ωραίες δημόσιες σχέσεις, με ένα καλό γραφείο τύπου. Να κρύψει την αποτυχία σου. Δηλαδή, ή συμπέθεις υπουργών επενδύσεων. Ή αυξάνονται οι επενδύσεις, ή μειώνονται οι επενδύσεις. Ποιος το μετράει, εσύ, όχι, Ελστάτ. Δηλαδή, ένα τελείως ουδέτερος για 10 στους κριτής. Ή η οικονομία αυξάνει το ΑΕΠ της, ή μειώνεται το ΑΕΠ της. Εσύ το μετράς, όχι, Ελστάτ. Ή αυξάνει θέσεις εργασίας, ή μειώνει θέσεις εργασίας. Εσύ το μετράς, όχι. Ελστάτ και Γιούροστάτ. Θέλω να πω ότι δεν μπορείς να κρύψεις τελικά το τι φέρνει στο κουτί. Άρα εδώ. Στο Υπουργείο αυτό, στα Υπουργεία αυτά, αυτό που μετράει είναι το πραγματικό αποτέλεσμα. Τώρα, νομίζω μπορούμε να είμαστε λίγο ειλικρινεί μεταξύ μας, το λέω τώρα στον εμπορικό κόσμο. Το πραγματικό αποτέλεσμα είναι καλό. Εάν συνυπολογίσεις ότι αυτό συμβαίνει μετά από την πανδημία, γίνεται ακόμα καλύτερα. Γιατί θα ήθελα να υπενθυμίσω, όταν ξεκίνησε η πανδημία, οι αρχικές προβλέψεις μίλαμε για ένα. Για μια ύφεση ελληνικής οικονομίας αδιανοήτου μεγέθους, ξεκίνησα να θυμάστε το δίνω του και προέβλεπε 20% μείον για την Ελλάδα και μείον 15% και η Κομισιόν μείον 12%. Τελικά πήγαμε μείον 9%. Έχουμε διαφορετικές φτιάξεις. Ούτε μπορώ να σας πω πόσα σκία έχουμε στην υπογράμμιση των Χρήστων. Λοιπόν, τα μέτρα αυτά δεν είχαν απλώς την επιτυχία του να πετύχουμε αυτό το V που θα βάλει ο στόχος στην ανάπτυξη, δηλαδή τη μεγάλη ύφεση του μείον 9% του 20% να θεραπεύσουμε κατευθείαν το 21% με το συν 8,1% και τώρα το συν 7,8 που τρέχουμε το 2022. Αυτό επετέφθηκε τελικώς το ΒΕΠ, παρόλο που μας προεδρεύουν ότι αυτό δεν γίνεται. Έγινε. Και δεν είναι αυτονόητο
προλαβαίνω την προπαγάνδα του ΣΥΡΙΖΑ που βγαίνει πάντα σε αυτά που ακόμα δεν ξέρει. Λέει, μα αφού είχαμε μείον 9, δεν θα είχαμε μείον 8. Ψευδές. Η Ισπανία είχε μείον 11 και μετά έκανε συν 4. Ούτε δε, τίποτε είναι, και αυτή έφυγε. Λοιπόν, άρα δεν είναι καθόλου αυτονόητο. Αυτό έγινε διότι τα μέτρα που πήραμε απέδωσαν. Όχι μόνο οι επιχειρήσεις δεν έκλεισαν, αλλά διατήρησαν τις θέσεις εργασίας τους, παρέμειναν ανοιχτές. Μόλις ήρθαν τα μέτρα της καραντίνας, ήταν εκεί να υποδηθούν τους πελάτες, τους επενδυτές και τον τουρισμό κλπ. Και να ξαναπάρει πλούσια επιδομή. Και έτσι σήμερα έχουμε μια οικονομία που αναπτύσσεται με πραγματικά πολύ υψηλούς ρυθμούς. Και το πρώτο εξάμηνο, αλλά εγώ σας πω τώρα μεταβεβαιώντας, γιατί έχω δει τα στοιχεία και τα έκανα και μια μεγάλη έτσι, συνομιλία με τον επίσημο συμβουλό μου για τα κράτα του ΚΕΠΕ και τον Κίλιαν Κόβα, και τα στοιχεία του Ιουλίου και τα στοιχεία του Αυγούστου και τα στοιχεία των πρώτων 10 ημερών του Σεπτεμβρίου που προλάβαμε να δούμε, είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικά για το 2022. Δεν ξέρω που θα κλείσουμε το τέλος, γιατί πράγματι οι τελευταίοι μήνες λόγω του πολέμου έχουν ένα στοιχείο αβεβαιότητος. Αλλά για να είμαστε εμείς και πολύ διαφορετικά δεν μπορεί να είναι πια. Είναι ήδη πολύ προχωρημένος ο χρόνος με το ρυθμό που τρέχουν. Και πρέπει να σας πω ότι τόσο στον τομέα του τουρισμού, όσο στον τομέα των επενδύσεων, και αυτός ο μήνας είναι εξαιρετικά χαμός. Ο Σεπτέμβριος του 2022 είναι καλύτερος του Σεπτεμβρίου του 2019. Οι προκρατήσεις του Οκτωβρίου, για τον τουρισμό μιλάω, οι προκρατήσεις του Οκτωβρίου του 2022 είναι διπλάσια καλύτερο του 2019 και έχουμε και μια σημαντική ροή από ό,τι φαίνεται και τον Νοέμβριο. Άρα έχουμε έναν τουρισμό που θα κρατήσει αρκετά ακόμα. Ο στόχος δηλαδή από τουρισμό όλο τον χρόνο αρχίζει σιγά σιγά να γίνεται πραγματικότητα. Και θα δούμε πώς θα έρθουν αυτό όχι μόνο από τη Βόρεια Ευρώπη, από τη Χειμωνιά στην Ελλάδα, και αυτό να κάτι δεν είχαμε τώρα. Αυτό είναι λίγο έκτακτο. Δεν θα το μετρήσω, αλλά θα στο έρμα και αυτό θα μετρήσει. Αλλά και στις επενδύσεις. Μόνο χθες η εξαγορά με πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ του πλειοψηφικού πακέτου της οίκος των αδερφών Ανδρεάδη. Με δέσμευση για επενδύσεις τα επόμενα 4 χρόνια 900 εκατομμύρια σταλόρια. Η συμφωνία εξυγίανσης και συνένωσης της ΑΝΕΚ με την Άττικα, όπου διασώζουν την ΑΝΕΚ όλες τις θέσεις εργασίας και δεσμεύονται για καινούργια πλοία στις γραμμές. Άρα που ενισχύει πάρα πολύ την ελληνική αυτοκτονία. Ο διαγωνισμός που είχαν τα υπέρια των λιμένων Αλεξανδροπόλεως με τους 2 52 επενδυτικά σύστηματα που κατέθεσαν πρόταση. Την Black Summit με τη ΓΕΚ Τέρνα και την Λίμπερ. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι το ενδιαφέρον την ελληνική οικονομία εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ μεγάλο επενδυτικά. Πράγμα που σημαίνει ότι αυτοί που φέρουν τα λεφτά πιστεύουν ότι και τα επόμενα χρόνια η ελληνική οικονομία θα πηγαίνει καλά. Παρά τον πόλεμο, παρά την ενεργειακή κρίση, παρά τον πληθωρισμό. Θα μου πείτε, αυτό αφορά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Μέχρι στιγμή, το 22 και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις καλά πάνε. Ξέρω ότι εσείς οι πρόεδροι, μάλλον οι πρόεδροι όλοι, έχετε την τάση της κρίνειας και από κάτω για να το πάνε. Θέλω να είμαι ειλικρινής λίγο. Εγώ, κοιτάξτε, είμαι έμπορος 15 μου κουρέντη. Πληρώνω ταμείο εμπόρων από τα 18 μου. Έχω 32 χρόνια ένσημα. Δεν είμαι κανένα έξω από εσάς. Παρέα είμαστε. Εντάξει, να μείνουμε λίγο ειλικρίνεια. Δεν μας αρέσει και πολύ να λέμε πόσο καλά πηγαίνουμε. Προτιμούμε να λέμε ότι δεν πηγαίνουμε καλά. Είναι πιο καλό. Τι να κάνουμε. Το θεωρούμε και λίγο χρυσουσιά ενδεχομένω. Δεν λέμε ότι πηγαίνουμε καλά. Άρα εγώ την πολύ πολύ ειλικρίνεια από όσοι ακούω διαγράφω τη μισή εξορισμού πρόεδρε. Τον πρώτο δίπλα βλέπω, τον πρώτο εδώ, τον τοπικό. Ξέρετε. Λοιπόν, τη διαγράφω. Μία φορά θα σου πει ότι γελάσουμε. Ένα πρόεδρο μπροστά, δεν έχω ποιο. Όταν είχαμε κάνει εκεί το click away, το click away ήταν η προσπάθεια που βρήκαμε τότε να ξεπεράσουμε την καραντίνα των γιατρών για την πανδημία. Και φωνάζαμε, δεν θέλαμε το click away, ή θέλαμε τα κάτσουμε, δεν θέλαμε τα άλλα κλειστά. Λοιπόν, και έδειξε κανένα και λέγει μείον 80% λέει ο τζίρος. Λοιπόν, άμα το συνεχίσεις, του λέω, με τηλέφωνο, την Τρίτη θα έχουμε συνέντευξη τύπου στην Υπουργή Ανάπτυξης, προκαλώ, θα βγάλω τα ζήτια ανακλάδω. Άμα δεν στα βγάλω και αναγειτονιά γιατί ήταν σε μία περίπτωση. Του φίλου και του συνεργάτε, του κόλπου προδιαστική αλυσίδα, προσδοκώντα ότι αυτή η κοινωνική πίεση θα ρίξει κυβερνήσει στην Ευρώπη και άρα μπορεί να του προκαλέσει συμφέρον ω προ τη λήξη των πολέμων μέχρι στιγμή χάνει. Αυτή είναι η ροή του κόλπου. Εγώ το λέω. Δεν ξέρω τι είναι το πιο. Να κάνω τι παρεκθέσει θέλω να κάνω. Λοιπόν, είναι συμπαθεστά τη κυρία, δεν λέω τίποτα, αλλά από οικονομικά από δεν έχει μεγάλη επαφή. Λοιπόν, ακρίβεια του Τσουτάκη.
Ακρίβεια Μητσοτάκη. Η Γερμανία έχει το ρεκόρ πληθωρισμού της από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Η Αμερική το ρεκόρ πληθωρισμού από το 1950. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει πρόβλημα πληθωρισμού το μεγαλύτερο που σε καταγράφει το δείπνο στην ιστορία του. Αυτό είναι ακρίβεια Μητσοτάκη, για να τα δούμε. Ποιο είναι πια αυτό ο Μητσοτάκη, αυτό είναι πλανητάρι, αυτό είναι υπερπλανητάρι. Αν μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο. Αν είναι προφανέ αυτέ είναι κομικέ μπουρδε, θα μου πείσω. ΣΥΡΙΖΕ είναι, που αν μιλάτε για την πολιτά, δεν έχω καταλάβει. Είναι ο τελευταίο το. Τι μπουρδα. Έχει κάτω μια ολόκληρη χώρα που ασχολούνται 4 μέρε, 5 με τη μεγαλοφύλη πρώτα σύμφωνα να κρατικοποιήσουν τη ΔΕΗ. Μάλιστα. Πέρα από το δεν γίνεται, αλλά στο ασποδέμα το κάνω. Γιατί λέει να την κρατικοποιήσουν, γιατί λέει θα πάρουν τη ΔΕΗ και θα μειώνουμε την τιμή του ρεύματος από τη ΔΕΗ που θα είναι το κρατικό έλεγχο για να έχει ο κόσμος φθηνό ρεύμα. Πώς θα το κάνετε αυτό. Ασποδέμα την παίρνει τη ΔΕΗ. Και δεν θέλω να βάλω το ρεύμα με ζημία για τη ΔΕΗ. Γιατί θα αλλάξει φθηνό ρεύμα ο κόσμος. Μάλιστα. Μια εταιρεία με 4,5 εκατομμύρια χρέη, αν έχει ζημία, μπορεί να επιβιώσει. Όχι. Θα την χρεοκοπήσουν σε 2 εβδομάδες. Α, θα πει δεν θα χρεοκοπήσει, γιατί θα πάω από σπίτι, θα πληρώνω τη ζημία. Για να μπορώ να φύγω τώρα με το κοσμάκι. Μπα, για αυτήν την κυρία Σπυράκη. Επιτρέπεται να πάρει λεφτά από τον κρατικό προπολογισμό και να δώσει μια κρατική εταιρεία μόνο σε αυτήν για να δουλεύει με ζημίες και να ανταγωνίζει τις άλλες με κρατικό χρήμα. Αυτό είναι ο ορισμός της παράνομης κρατικής ενίσχυσης. Κλείνει η ΔΕΗ το επόμενο δευτερόλεπτο και με πρόστιμο. Να δώσεις σε όλες τις εταιρείες που παράγουν ενέργεια ρεύμα για να μπορούν όλες να κάνουν την ίδια έκπτωση επί ίσης όρης, ασχέτως να ανοίξει το δημόσιο ή να ανοίξει το δημόσιο, αυτό επιτρέπεται. Αυτό που κάνουμε τώρα. Να εφαρμόσεις κοινό χάρακα φορολογική πολιτική σε όλες τις εταιρείες, είτε ιδιωτικές είτε δημόσιες, για να μπορούν να ανταγωνίζουν τις ίδιες όρες, αυτό επιτρέπεται. Το να πας ειδικά σε μια εταιρεία δημόσια και να βάλεις λεφτά κρατικά είναι παραβία στον κανόνα ανταγωνισμού και θα σας διαβεβαιώ πιο ιερό πράγμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την Digicom δεν υπάρχει. Αγανάκτησες μαζί μας την περίοδο της πανδημίας αλλά δεν γκρίνιαξες με τηλέφωνα, με επιστολές. Όχι με όλους. Ε? Τώρα πάλι με μένα βάζεις. Πάλι για μένα βάζεις. Λοιπόν, ναι, αλλά μην τα έκανες όλα. Δεν γίνεται σαν να τα έκανες. Αυτό σημαίνει ότι έσκυψες επάνω στο πρόβλημα που λέγεται επιχείρηση. Γι' αυτό νομίζω το αναγνωρίζουν όλοι στο πρόσωπό σου. Όπως επίσης θέλω να σου πω ότι δεν δίσταξες πολλές φορές ακόμα και στο πολιτικό σου και προσωπικό σου κόστος να πεις τα πράγματα ως έχουν. Τόσο λοιπόν το Επιμελητήριο Πιερίας, όσο και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων. Η πλακέτα δεν έχει μεγάλη αξία, όμως το δίνουμε και βαριά, αλλά και με τη δικιά σας βοήθεια και σας ευχαριστούμε για όλα. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Να σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη ζωή και σήμερα να είμαστε μαζί. Σε τακτά χρονικά διαστήματα επικαιροποιούμε, ανανεώνουμε αυτή την επικοινωνία μας και πάντα μιλάμε ειλικρινά. Θέλω να ευχαριστήσω δημόσια και εγώ για πολλωστή φορά τον Άδωνη. Όχι μόνο γιατί έχουμε την συμπληρωματικότητα του γκάζι και του τρένου, αλλά και γιατί υπάρχει συμπληρωματικότητα και σε άλλο πράγμα. Εντός και εκτός Ελλάδας.